Επιστροφή εδώ κυρίες και κύριοι, στις 9 Δεκεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσει τους οι ενδιαφερόμενοι για το επίδομα θέρμανσης. Οι πληρωμές θα γίνουν σε τρεις φάσεις, όπως θα μας πει ο Κωνσταντίνος Ζαβλός, και τα όσα μάθαμε από τη σχετική υπουργική απόφαση που έχει πλέον δημοσιευθεί. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το επίδομα θέρμανσης έρχεται σε μια κακή στιγμή καθώς βλέπουμε σήμερα το πετρέλαιο, το πετρέλαιο Brent να αυξάνεται εκ νέου και έντονα μάλιστα έχει φτάσει στο 3,5% σε σχέση με χθε. Άρα λοιπόν το επίδομα θέρμανσης έρχεται σε μια κατάλληλη στιγμή θα είναι όπως θα δούμε στις κάρτες μας από 100 έως 800 ευρώ για τις περισσότερες κατηγορίες. Εδώ μπορούν να προσθεθούν άλλα 200 ευρώ όπως θα δούμε για κατοίκους που, είναι σε, που ζουν σε περιοχές με πάρα πολύ κρύο θα φτάσει δηλαδή τα 1000 ευρώ το επίδομα στο ανώτερό του ενώ για όσους φύγουν από το φυσικό αέριο και επιστρέψουν στο πετρέλαιο μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 1600 δηλαδή διπλασιασμός των 800 ευρώ πάμε να δούμε τώρα και πότε έρχονται αυτά τα χρήματα η πρώτη, ε, η πρώτη δόση προκαταβολή για τους παλαιούς δικαιούχους θα έρθει μέχρι τις 20. 1 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για αγορές που θα γίνουν η πρώτη δόση αυτή αφορά αγορές που θα γίνουν έως τις 30 Νοεμβρίου άρα μέσα σε αυτό το μήνα πρέπει να αγοραστεί το πετρέλαιο αυτό, ενώ οι επόμενες πληρωμές 28 Δευτέρου και 28 Τετάρτου, 28 Φεβρουαρίου 28 Απριλίου. Σε ευχαριστούμε Κωνσταντίνα.